Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του COS TV. Τετάρτη, 17 Ιουλίου σήμερα και πάμε να δούμε τους τίτλους επικαιρότητας. Δείτε σήμερα στο δελτίο ειδήσεων του COS TV. Ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη μεταξύ Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας, Δημάρχου και Συλλογικών Φορέων της ΚΟ. Το νέο λιμενάρχη της ΚΟ Ιωάννη Μάργαρη υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Θεοδόσιος Νικηταράς. Από το 2011 έχουν εισαχθούν με προσωπικό τα τμήματα πρώτης γραμμής της ΚΟ, τονίζει στο COS TV ο Πέτρος Τολόζης, πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, ο οποίος σημειώνει πως εδώ και τρεις μήνες δεν λειτουργεί όποια στην ΚΟ. Πάνω από 20.000 ασθενείς έχουν θεραπευτεί με από την έρευνα κερατοπροστασίας, επισημαίνει ο συμπατριώτης μας Λευτέρης Πασχάλης, διευθυντής ερευνητικού κερατοπροστασίας του Harvard Medical. Με πολύ κόσμο τον πανηγύρι της Αγίας Μαρίνας της οικογένειας Μαρκάκη, με τράπεζα και παραδοσιακή μουσική. Το πολύ αγαπημένο κλασικό παραμύθι Ο Παπουτσωμένος Γάτος σε μια μοναδική θεατρική παράσταση στην ΚΟ. Λευκός καπνός στο ναό Πηλίου για την συνέχεια της ομάδας. Πρεμιέρα με νίκη για τους κόους δικηγόρους στο 15ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Μια ενδιαφέρουσα τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του Υφυπουργού Υγείας Μάριου Θεμιστοκλέους και σχεδόν όλων των κορυφαίων στελεχών των συλλογικών φορέων της νήσου ΚΟ. Ο Δήμαρχος ΚΟ Θεοδόσης Νικηταράς σε δηλώσεις του στο COS TV ανέφερε πως έπειτα από δική του προτροπή πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη προτού επισκεφθεί το νησί μας ο Υπουργός, προκειμένου να έρθει προετοιμασμένος και γνώστης όλων των προβλημάτων των δομών υγείας του νησιού μας. Δήμαρχε, θέλουμε τη δήλωσή σας όσον αφορά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Υγείας, τον Υφυπουργό Υγείας, καθώς και με τα κορυφαία στελέχη των συλλογικών φορέων του νησιού μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Να πω ότι η σύσκεψη αυτή, η τηλεσύσκεψη, προέκυψε ως μία πρόταση δική μου σε ένα τηλεφώνημα του Υπουργού Υγείας πριν από λίγες ημέρες, που με βρήκε μάλιστα εμένα στην Αθήνα, όπου είχε εκδηλώσει την πρόθεσή του τις επόμενες τρεις ημέρες να βρίσκεται στο νησί μας. Εγώ είπα ότι είναι καλύτερα να προετοιμαστεί αυτή η συνάντηση για να μπορέσει να παράξει και ένα, αυτή η κάθοδος για να μπορέσει να παράξει και ένα σημαντικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα. Πρότεινα λοιπόν να γίνει μια τέτοιου είδους σύσκεψη, όπου θα συμμετέχουν οι θεσμικοί φορείς στον τομέα της υγείας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου με την διοίκηση του νοσοκομείου παρούσα και τους γιατρούς σαφώς, προκειμένου να αποτυπωθεί η υπάρχουσα κατάσταση, να αντιληφθεί ο Υπουργός τι συμβαίνει στο νοσοκομείο, ούτως ώστε κατά τη μετάβασή του εδώ να μπορεί να πει περισσότερα και να έχει περισσότερη γνώση των πραγματικών δεδομένων. Εγώ αυτό που θέλω να πω ως δήμαρχος της ΚΟ είναι ότι ανησυχώ σφόδρα. Ανησυχώ μαζί με τους συμπολίτες μου. Ανησυχώ γιατί η κατάσταση στο νοσοκομείο συνεχώς, διαρκώς χειροτερεύει. Το γεγονός ότι εν μέσω του θέρους για μία ακόμα χρονιά καλούμαστε να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις προκειμένου να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο το αυτονόητο να καλυφθούν θέσεις σε κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο είναι πραγματικά εξαιρετικά ανησυχητικό. Δεν γίνεται ένας τουριστικός προορισμός που τον χειμώνα έχει 40.000 μόνιμο πληθυσμό, αλλά 140 το καλοκαίρι, να μην διαθέτει έστω και έναν παθολόγο, για να μην μιλήσω και για τις άλλες ειδικότητες, γιατί εστιάζουμε μόνο στους παθολόγους, υπάρχουν προβλήματα και με παιδίατρο, προβλήματα και με καρδιολόγο και σε άλλες ειδικότητες, δεν είναι μόνο αυτή. Εκ των πραγμάτων και εξ ανάγκης τα προηγούμενα χρόνια, και ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία και μετά από αυτήν, οι θέσεις των κενών των παθολόγων καλύπτονταν με μετακινήσεις από την ενδοχώρα. Με μεγάλη δυσκολία καλύπτονταν, εν πάση περιπτώσει. Φέτος φαίνεται ότι ούτε αυτό μπορεί να συμβεί. Προτείνεται από το Υπουργείο ένας άλλος τρόπος, μια άλλη διέξοδος. Εγώ λέω ότι το Υπουργείο νομοθετεί, γιατί εάν εμείς είχαμε την αρμοδιότητα και την ευθύνη, η τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό που λέμε αυτοδιοικητικά, διαχρονικά. Εάν δεν μπορεί επιτελικά το κράτος να ασκήσει αυτή την αρμοδιότητα, όπως συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σαφέστατα θα μπορούσαμε να ασκήσουμε εμείς τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα, συνοδευόμενοι όμως από τους αντίστοιχους πόρους. Όταν η ΚΟΣ παράγει ένα τέτοιο πλούτο στον τουρισμό,
σε αιτήσια βάση είναι αδιανόητο να μην μπορεί να υποστηρίξει τέτοιου είδους αρμοδιότητες. Και αυτές και άλλες. Δυστυχώς, το κράτος κρατάει για τον εαυτό του. Όταν λοιπόν κρατάς για τον εαυτό σου, θα πρέπει να παίρνεις πρωτοβουλίες αυτά, να τα επιλύεις με δομικά χαρακτηριστικά όμως. Αυτές οι λύσεις, που σαφώς και πρέπει να βρεθούν, ποιες θα είναι και το Υπουργείο έχει την απόλυτη ευθύνη, είναι εμβαλωματικές. Μετά από 2 μήνες, τι θα λέμε πάλι? Εμείς, οι πολίτες που θα συνεχίσουμε να ζούμε εδώ, σε ένα απίστευτο καθεστώς ανασφάλειας. Άρα λοιπόν το μεγάλο ζητούμενο είναι λύσεις μόνιμες, λύσεις διαχρονικές, λύσεις που θα υπηρετούν το νοσοκομείο με επάρκεια, με ποιότητα, λύσεις που δεν θα επιδέχονται οποιαδήποτε αμφισβήτηση. Όπου ο Δήμος της ΚΟ και εμείς, ειδικά αυτή η Δημοτική Αρχή, το έχει αποδείξει εμπράκτως, είτε δίδοντας οικονομικό βοήθημα στους γιατρούς σε κρίσιμες στιγμές, έχουμε χρηματοδοτήσει 9 επικουρικούς γιατρούς, είτε δίδοντας στέγη σε γιατρούς ή σε εκαβίτες, έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εδώ να συμπληρώσουμε τα κενά του κράτους. Είμαστε εδώ, αλλά να απαντήσουμε και να συνεργαστούμε σε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα υποστηρίζει την ενδυνάμωση των δημόσιων δομών υγείας. Οτιδήποτε άλλο για τους ανθρώπους της Εσχατιάς, για τους ανθρώπους που πραγματικά ξυπνούν το πρωί και η μεγάλη τους αγωνία είναι να είναι υγιείς, να μην του συμβεί τίποτα. Σε αντίθεση με έναν άνθρωπο στην ενδοχώρα, στην πρωτεύουσα, που εάν ομιγένει το συμβεί κάτι, ξέρει ότι σε 10 λεπτά θα μεταφερθεί σε ένα νοσοκομείο και θα έχει μια επαρκή ιατρική και νοσηλευτική υποστήριξη. Αυτά λοιπόν που θέτω στο τραπέζι είναι ζητήματα επί της ουσίας και σε μια σύσκεψη η οποία είχε έναν αναγνωριστικό χαρακτήρα, περισσότερο να ακούσει ο Υπουργός παρά να αναπτυχθούν θέσεις που έχουν ένα στρατηγικό ρόλο και χαρακτήρα. Διατυπώθηκαν χτες, διατυπώθηκαν και από τους φορείς. Θεωρώ όμως ότι η κάθοδος του Υπουργού, η οποία σαφέστατα πρέπει να υπάρξει, πρέπει να συνοδεύεται πλην τις λύσεις που το Υπουργείο θα προκρίνει για την κάλυψη των κενών των 2 μηνών, να προτείνει λύσεις οι οποίες θα απαντούν σε αυτά τα ερωτήματα που έβαλα εγώ. Και δεν είναι ερωτήματα δικά μου, είναι ερωτήματα αγωνία, ανησυχία και προβληματισμός της τοπικής κοινωνίας. Και ποια ήταν η στάση του Υπουργού και του Υφυπουργού, τι απάντησε σε όλα αυτά που του θέσατε? Καταρχήν θα δώσουμε την τηλεδιάσκεψη στην δημοσιότητα, θα μπορέσετε να την πάρετε και εσείς και θεωρώ ότι οι συμπολίτες μας θα μπορέσουν να την δουν ολόκληρη και να εξάγουν τα δικά τους συμπεράσματα. Ο Υπουργός εστίασε ουσιαστικά σε έναν στόχο που έχει να κάνει με το ότι θέλει να βάλει στο παιχνίδι τους ιδιώτες γιατρούς. Δηλαδή, ελλείψη δυνατότητας να μεταφερθούν από την ενδοχώρα κάποιοι γιατροί για να καλύψουν αυτά τα κενά αυτούς τους μήνες ή όποτε άλλοτε, δεν ξέρω πότε εννοούν, να καλυφθούν αυτά τα κενά με ιδιώτες γιατρούς. Το να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα με βεβαιότητα και να καταφέρεις να έχεις και σύμμαχους τους γιατρούς, θεωρώ ότι είναι ένα ολόκληρο σύμπλεγμα και πλέγμα και σχέσεων και εμπιστοσύνης και προτάσεων που οδηγούν σε μία διέξοδο και δεν διευρύνουν και δεν κλιμακώνουν την ένταση. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά τα έχει αντιληφθεί το Υπουργείο Υγείας. Όλα αυτά είναι ζητήματα που θα πρέπει να αξιολογηθούν με σοβαρότητα, ούτως ώστε όταν θα κληθούν να δώσουν τις λύσεις και για το δικό μας νοσοκομείο και για άλλα νοσοκομεία που βρίσκονται στην ίδια τραγική κατάσταση, να είναι λύσεις οι οποίες θα απαντούν στο αδιέξοδο και δεν θα είναι λύσεις οι οποίες μπορεί να τεθούν ένα αμφιβόλο. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάρει τις σωστές αποφάσεις ο Υπουργός και το αρμόδιο Υπουργείο. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, στις 15 Ιουλίου το μεσημέρι συνελήφθησαν στην ΚΟ από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ηρακλειδών 17χρονος αλλοδαπός, γιατί τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας μέρας προκάλεσε τον τραυματισμό 2 αλλοδαπών γυναικών που μετέφερε δίκυκλο όχημα το οποίο οδηγούσε χωρίς άδεια όταν ανετράπη στο οδόστρωμα και επιπλέον εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην ΚΟ από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας ένας 20χρονος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη διευκόλυνση και διακίνηση μη νόμιμων μεταναστών, καθώς και τρία ακόμη άτομα ηλικίας 20, 24 και 48 ετών, όλοι τους αλλοδαποί κατηγορούμενοι για πλαστογραφία πιστοποιητικών. Αλλάζουμε κλίμα. Το νέο λιμενάρχη της ΚΟ, Ιωάννη Μάργαρη, υποδέχθηκε σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς, ο οποίος και τον καλωσόρισε, τονίζοντας πως έχει γνώσεις και διάθεση συνεργασίας. Από την πλευρά του, ο νέος πλοίαρχος του λιμενικού σώματος τόνισε πως είναι τιμή του να υπηρετεί το νησί μας για δεύτερη φορά, μιας και ήταν στην ΚΟ και την περίοδο 2000-2004 και δήλωσε πρόθυμος να συνεχιστεί η καλή συνεργασία που υπάρχει διαχρονικά με τα σώματα ασφαλείας, με γνώμονα το κοινό συμφέρον που είναι ο πολίτης, ο τουρίστας και η εικόνα της ΚΟ που βγαίνει προς τα έξω. Με πολύ χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στο νησί μας έναν εξαίρετο αξιωματικό του λιμενικού σώματος, έναν άνθρωπο που θήτευσε προηγουμένως στο λιμεναρχείο της Χίου, που δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται επιχειρησιακά στο νησί. Όπως με ενημέρωσε, βρισκόταν εδώ και στις αρχές του 2000-2004, άρα λοιπόν είναι γνώριμη οίκος και όπως είχαμε την ευκαιρία να ακούσω κι εγώ, έτσι τη θυμάται πάντα. Γεμάτη από τουρισμό, γεμάτη από ζωή. Χαίρομαι γιατί είναι ένας άνθρωπος που φαίνεται ότι έχει γνώση, ακούει, έχει διάθεση, διάθεση συνεργασίας κυρίως, γιατί είναι μια κρίσιμη παράμετρος αυτή. Τον ενημέρωσα ότι πρέπει να θεωρεί αυτονόητη την στενή μας συνεργασία και νομίζω ότι στην διάρκεια της δικής σας θητείας πολλά πράγματα θετικά πρόκειται να συμβούν, τα οποία θα διεκδικήσουμε και θα παλέψουμε και θα υλοποιήσουμε από κοινού. Καλή παραμονή εύχομαι σε εσάς και στην οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή που μου κάνατε. Είναι τιμή μου που υπηρετώ για δεύτερη φορά στο νησί αυτό, οπότε μπορώ δεδομένου να λέω το νησί μου πλέον, αν μου επιτρέπετε, Δήμαρχε. Μπορεί να μην είμαι, να με ψηφίζω εδώ, αλλά όταν έχεις για δεύτερη φορά στη θητεία σου στο ίδιο μέρος που το έχεις ήδη υπηρετήσει και το έχεις πονέσει υπηρεσιακά και πλέον με τον βαθμό του λιμενάρχη, υπόσχομαι ότι θα δώσουμε το καλύτερο δυνατό ως υπηρεσία να ανταπεξέλθουμε στις προσδοκίες του Υπουργείου μας, της φυσικής και της αντρικής ηγεσίας μας, αλλά και της τοπικής κοινωνίας με πρώτο μέλημά μας την εξυπηρέτηση του πολίτη, για το οποίο είμαστε εδώ, παράλληλα με τα άλλα καθήκοντά μας. Αυτό το οποίο ζητάω από εσάς είναι να συνεχίσουμε το καλό πνεύμα συνεργασίας που έχετε διαχρονικά με τα σώματα ασφαλείας και να σας πω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μου ζητήσετε κάτι το οποίο θα μπορώ να το κάνω και δεν θα το κάνω, με γνώμονα ότι από κοινού πρέπει να κοιτάμε το κοινό συμφέρον που είναι ο πολίτης, ο τουρίστας, η εικόνα της ΚΟ που έχουμε, αλλά κυρίως η εικόνα της ΚΟ που βγάζουμε προς τα έξω. Στο πλαίσιο αυτό, σας ευχαριστώ και πάλι για την υποδοχή και ευελπιστώ στην πολύ στενή συνεργασία μας. Προκήρυξη πρόσληψης μίας θέσης προσωπικού του κλάδου ΠΕ ψυχολόγων υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών διάρκειας ενός έτους από την αστική εταιρεία Ιπποκράτης. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 24 Ιουλίου. Πληροφορίες παρέχονται από τη γραμματεία στο τηλέφωνο 22420-24728 από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Σε ένα σημαντικό θέμα περνάμε. Την υποστελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα και κυρίως στην ΚΟ καταγγέλει μιλώντας στο ΚΟΣ TV ο πρόεδρος των αστυνομικών Βόρειας Δωδεκανήσου Πέτρος Τολόζης, ο οποίος επισημαίνει πως το 1 τρίτο της αστυνομικής διεύθυνσης περιορίζεται στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και των δομών που έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή μας και τονίζει πως από το 2011 έχουν να ενισχυθούν με προσωπικό τα τμήματα πρώτης γραμμής της ΚΟ, ενώ φέτος ενισχύθηκε η Σέγγεν με 11 άτομα.
Αξίζει να σημειωθεί πως αποτέλεσμα της υποστελέχωσης είναι η μη λειτουργία της ΟΠ και στην ΚΟ εδώ και 3 μήνες, ενώ και η ομάδα Δίας έχει ελαττώσει τις περιπολίες λόγω υποστελέχωσης, ενώ ερωτηθείς για την ανάγκη για πεζές περιπολίες, επισήμανε πως αυτό δεν είναι εφικτό με το υπάρχον προσωπικό. Το Λόζι αναφορικά με την στελέχωση του τμήματος, ειδικά τους θερινούς μήνες που γνωρίζουμε ότι ο φόρτος εργασίας είναι πολύ περισσότερος, να μας πείτε αν είναι σε ικανοποιητικό ή όχι επίπεδο. Όχι, όπως έχουμε καταγγείλει την τελευταία περίοδο, από το κακό στο χειρότερο πάμε. Με αφορμή και τις πρόσφατες μεταθέσεις, χάσαμε το τριπλάσιο προσωπικό από αυτό που πήραμε. Δηλαδή, πόση είναι η δυναμική του τμήματος γενικότερα όλων των υπηρεσιών εδώ στο τμήματισκό, στην ασφαλετικό? Για τη διεύθυνση. Για τη διεύθυνση γενικότερα. Δηλαδή, πόσα άτομα θα έπρεπε να στελέχονται εδώ τα τμήματα και πόσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή? Η διεύθυνσή μας απαρτίζεται από 8 διαφορετικά νησιά. Εμείς αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 240 αστυνομικούς, ενώ έπρεπε να είμαστε 366. Στη δύναμη στην οποία σας λέω, δεν προσμετρώνται οι συνοριακοί φύλακες. Οι οποίοι είναι εκτός οργανικών θέσεων και έχουν συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο, αφού είναι το κίτ της ΚΟ και το κίτ της ΛΕΡΟΥ, τα οποία επανδρώνουν. Μάλιστα. Εδώ γενικότερα οι βάρδιες πώς έβγαιναν, γιατί πρόσφατα έχουμε δει πολλά περιστατικά βίας μεταξύ επαγγελματιών. Όλα αυτά πολλοί καταγγέλνουν πολίτες για μη αστυνόμευση του νησιού. Όπως τα λένε οι πολίτες, έτσι είναι τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να σου πω κάτι διαφορετικό. Είναι αλήθεια, ο τουρισμός που έχουμε είναι κακή ποιότητα τουριστών, είναι προβληματικοί τουρίστες. Μακάρι να είχαμε τη δύναμη να έχουμε περισσότερη αστυνόμευση έξω στον δρόμο. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν τη διαθέτουμε. Δεν έχουμε. Ούτε τους πόρους τους έχουμε, περιπολικά έχουμε, δεν έχουμε όμως το ανθρώπινο δυναμικό να τα επανδρώσει. Και έχουμε και από την άλλη μεριά, με τις αποφάσεις του αρχηγείου, βλέπουμε ότι μονίμως ιδρύονται νέες υπηρεσίες, κατά βάση επιτελικές θέσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει επιτελικές θέσεις? Αστυνομικοί οι οποίοι υπηρετούν σε γραφεία. Μας έχει κάνει πάρα πολύ κακό και το μεταναστευτικό στη διεύθυνσή μας. Δηλαδή, φανταστείτε ότι το 1/3 των αστυνομικών απασχολείται μόνο με το μεταναστευτικό. Όχι μόνο στην Κόσμο. Παρόλο που και στο οποίο καταγγέλει ο κόσμο γενικότερα οι μόνιμοι κάτοικοι ότι θα ήθελαν περισσότερη και πεζή αστυνόμευση, κάτι το οποίο όμω δεν το βλέπουν και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει και αυτό με τη στελέχωση, έτσι δεν είναι? Σίγουρα εννοείται. Αν είχαμε περισσότερου αστυνομικού, θα του χρησιμοποιούσαμε. Δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ προσωπικά, παρόλο που έχουμε ζητήσει από το αρχηγείο ενίσχυση με αφορμή την τουριστική σεζόν και είμαστε και ένα από τα λίγα νησιά που έχουμε και αυξημένο τουρισμό, γιατί κατά βάση ο τουρισμό η αλήθεια είναι ότι δεν πάει καλά φέτο στη χώρα μα. Εμείς δεν έχουμε λάβει τον παραμικρό αστυνομικό. Δηλαδή, φέτος δεν έχουν έρθει για την θερινή περίοδο προσωπικό. Έχουμε πάρει ενίσχυση στον Αερολιμένα. Ναι. Καθώς και στο Προκυκά και στο. Δηλαδή, όπως επισήμανε ουσιαστικά και ο διοικητής πυροσβεστικής, ότι εκεί το πυροσβεστικό σώμα έχει πάνω από 45 άτομα, εδώ έχει λίγο. Άρα, φαντάζομαι ότι το ίδιο συμβαίνει και με την ελληνική αστυνομία. Δηλαδή, εκεί είναι ενισχυμένο, αλλά εδώ όχι. Θα σας πω, εγώ μπορώ να συγκρίνω την Κόρη, για παράδειγμα, με γειτονικά νησιά, όπως είναι η Ρόδος. Μάλιστα. Η Ρόδος πήγε ο υπουργός μας πριν από 2 εβδομάδες και αμέσως έστειλε και ο ΕΠΤΑ και ο ΟΠΚΕ, κάτι το οποίο δεν έχουμε εμείς εδώ πέρα. Εμείς δεν έχουμε ούτε καν την ΟΠΚΕ που είχαμε από την ίδρυσή μας. Από το 2011. Δηλαδή στην ΟΠΚΕ πόσα άτομα υπήρετε? Κανένας. Δεν υπάρχει μόνο. Ναι, έχει διαλυθεί. Δεν υπάρχει ΟΠΚΕ αυτή τη στιγμή στο νησί. Εδώ και 3 μήνες. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό. Ούτε αποσπασμένη, ούτε δικιά μας. Και ειδικά όταν γνωρίζουμε πόσο σημαντικό ρόλο επιτελεί. Εννοείται. Είναι ένας σταθμός άμεσης δράσης, φανταστείτε, που ασχολείται αποκλειστικά μόνο με ελέγχους, με τίποτα παραπάνω. Και αυτή τη στιγμή, δηλαδή, εδώ και 3 μήνες δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί, ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ίσως ανακοινώσεις ότι ίσως το επόμενο διάστημα θα στελεχωθούν τα τμήματα? Η πληροφόρηση που έχουμε, αλλά είναι μόνο πληροφόρηση, την οποία εγώ πλέον δεν την εμπιστεύομαι, είναι ότι θα έρθουν κάποιες ομάδες να επανδρώσουν την ΚΟ εκτός του νησιού. Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Αυτό πότε θα γίνει? Τελειώνει και ο Ιούλιος. Ναι, ακριβώς. Να μας το στείλουν το Σεπτέμβριο, τι να τους κάνουμε? Με τη Σέγγεν, ας πούμε, που είχαμε πρόβλημα, όντως μας στείλανε 11 αστυνομικούς. Πήραμε τη λιγότερη δύναμη από όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ενώ έχουμε την περισσότερη τουριστική κίνηση από όλα τα νησιά, Σάμο, Χίο, Μυτιλίνη, ακόμα και περισσότερη από τη Ρόδο έχουμε. Πήραμε τη μικρότερη δύναμη από όλα τα νησιά. Για τη Σέγγεν, 11 άτομα. Ναι, για τη Σέγγεν. Και πώς κυρίως απαιτείται έτσι από την εμπειρία σας? Αυτή τη στιγμή η Σέγγεν για να λειτουργήσει και να λειτουργήσει ορθά θέλει 35 άτομα. Θα μου πείτε, βέβαια, υπάρχουν οι καταστάσεις για να επανδρώσουμε αυτές τις 35 θέσεις. Θα σας απαντήσω ότι ναι, υπάρχουν. Με συνεννόηση με λίγο να μας βοηθήσουν, υπάρχουν τόσο πολύ, όσον αφορά δηλαδή
τα δρομολόγια, αν παρατείνουμε κατά μία ώρα, μία πίσω, μία μετά, ναι, μπορούμε να επανδρώσουμε αυτές τις θέσεις. Γιατί σε έγκεντρο δουλεύει ένας αστυνομικός, ξεκινά το πρωί και θα κλείσει μέχρι το βράδυ, μέχρι τις 9. Μάλιστα. Έχουμε ταυτόχρονα και εισρωή και είσοδο δηλαδή και αναχώρηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα και εκεί έχουμε τη λιγότερη δύναμη σε σχέση με τα άλλα νησιά. Ναι, γενικά σε όλες τις υπηρεσίες. Δηλαδή το βασικό το τμήμα της ΚΟ, που είμαστε και ένα νησί που έχουμε και δικαστικές φυλακές, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν διαθέτουμε μεταγωγών. Όλες οι μεταγωγές τις κάνουν οι αστυνομικοί εκ των έσω. Δηλαδή οι αστυνομικοί του τμήματος ΚΟ, της τροχέας, της ασφάλειας, είναι μεταγωγές που μπορεί να πάμε στην Αθήνα. Οπότε δηλαδή η διεύθυνση θα χάσει έναν αστυνομικό που θα πάει στην Αθήνα για 4 μέρες για να επανέλθει στην έδρα του να εκτελέσει υπηρεσία. Μάλιστα. Άρα να φανταστώ ότι αυτές οι περιπολίες που ζητά ο κόσμος για να υπάρχει αυτή η ασφάλεια και να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που ειδικά τις τελευταίες μέρες τα συναντάμε Εβραίους, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει. Ουσιαστικά. Δεν είναι το ζητάει μόνο ο κόσμος. Το ζητάει όμως και ο κόσμος. Ναι, σωστά. Και εμείς οι ίδιοι, γιατί μας ενδιαφέρει και η δικιά μας ασφάλεια, όπως και γενικά η ασφάλεια των πολιτών. Δεν υπάρχει δυνατότητα, μακάρι να υπήρχε. Τι να σου πω, μπορεί αύριο ξαφνικά να διατάξουν να έρθει μια όπια στην ΚΟ, να έρθουν έξτρα 10 αστυνομικοί που δεν το νομίζω. Έχω δει για παράδειγμα, είδα στη Σαντορίνη είναι 180, έχουν πάρει τεράστια δύναμη. Είδα στη Χαλκιδική, μάλιστα, στα ξαναστείλαν έξτρα δύναμη. Από παντού, εγώ έχω παρατηρήσει ότι εξαιρείται η ΚΟΣ. Αυτό έχω παρατηρήσει, ότι από όλες τις αποσπάσεις εξαιρείται. Και όταν του το λέω, μου λένε μα πήρατε λέει στο ΠΡΟΚΕΚΑ και στο τμήμα διαχείρισης μετανάστευσης. Ναι, αλλά αυτοί οι αστυνομικοί που έρχονται εκεί, έρχονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και απασχολούνται μόνο με τους αλλοδαπούς. Δεν μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε σε άλλες βάρδιες. Και δεν είναι αυτό μόνο φέτος. Όλα τα χρόνια που υπηρετώ και εγώ στην ΚΟ από το 2011, δηλαδή από την ίδρυση της Β12ΑΝΙΣΟΥ, mm-hmm. ποτέ μα ποτέ καμία υπηρεσία της ΚΟ δεν έχει λάβει ενίσχυση για την καλοκαιρινή σεζόν όσον αφορά τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής. Δηλαδή στην ασφάλεια, στην τροχέα και στην τάξη, στο αστυνομικό τμήμα. Και στο Ηρακλειδόν. Το έχω ξεχάσει, είναι το τμήμα του Ηρακλειδών. Πάντα παίρνουμε ενίσχυση όσον αφορά μόνο το αεροδρόμιο και για πρώτη φορά πήραμε και στο λιμάνι. Όσον αφορά δηλαδή τις δύο πύλες Έγκεν που έχουμε. Δεν έχουμε πάρει ενίσχυση όσον αφορά τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, δηλαδή τους αστυνομικούς που θα πάνε να επιληφθούν στο περιστατικό. Είμαστε ήδη και οι ίδιοι. Και κυρίως την ΟΠΚΕ που ξέρουμε πόσο σημαντική είναι για σε ένα νησί και μάλιστα σαν την ΚΟ. Μα δεν είναι μόνο η ΟΠΚΕ, δεν ξέρω αν θυμάστε και τη ΔΙΑΣ. Και τη ΔΙΑΣ, βέβαια. Κάποτε, γιατί για τρεις μήνες. Την έχω ξεχάσει, κύριε Τολόση, γι' αυτό. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε μια ΔΙΑΣ, η οποία απαρτίζεται κανονικά από τρεις αστυνομικούς, αλλά συνήθως υπηρετούν δύο. Γιατί έχουμε τις άδειες, θα πάρει κάποιος και ρεπό. Πράγμα τώρα εργάζονται οι συνάδελφοι και είναι δύο. Ενώ αν θυμάστε άλλες φορές είχαμε ΔΙΑΣ όλη τη μέρα και το πρωί και το απόγευμα. Βγάζαμε 6 μηχανές, 3 και 3. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τις περισσότερες περιπολίες τώρα, αυτή την περίοδο, τις βγάζει η τροχέα. Είναι μονές βέβαια, αλλά τις περισσότερες βγάζει η τροχέα. Αυτή την περίοδο στο νησί. Την κακοποίηση αγελάδων σε βοσκοτόπια στην ΚΟ που ήταν δεμένες και καμένες από τον ήλιο, φέροντας πολλαπλά τραύματα, κατήγγειλε γυναίκα μέλος της Συμμαχίας για την Υπεράσπιση των Ζώων. Συγκεκριμένα η Ελευθερία Βεκύλογλου αποκάλυψε ότι όταν βρέθηκε στο νησί, έλαβε φωτογραφίες από ντόπιους, οι οποίες απεικονίζουν αγελάδες δεμένες από το λαιμό, με πληγές από εγκάβματα από τον ήλιο, μιας και σε χωράφια οι θερμοκρασίες που συνήθως ξεπερνούν τους 40 βαθμούς. Αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Στην ΚΟ βρέθηκε και φέτος για ολιγοήμερες διακοπές ο συμπατριώτης μας από το Ασφενδιού, Λευτέρης Πασχάλης, που συνεχίζει το ερευνητικό του έργο ως διευθυντής της ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου κερατοπροστασίας της Βοστόνης για τα μάτια και το αυτί και εκπαιδευτής οφθαλμολογίας στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ. Ο Λευτέρης Πασχάλης επισήμανε πως η έρευνα που πραγματοποιεί είναι πολύπλευρη με στόχο την ανάπτυξη της κερατοπρόσθεσης τεχνητού κερατοειδή για άτομα με αυτοάνοσα ή που έχουν πάθει εγκάβματα με εξειδίκευση στο μετεγχειρητικό στάδιο. Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από τον Αμερικανικό στρατό και εφαρμόζεται στην Αμερική και στην Ευρώπη, ενώ έχουν επωφεληθεί πάνω από 20.000 ασθενείς. Κύριε Πασχάλη, βρίσκεστε εδώ για ολιγοήμερες διακοπές στο νησί σας, στην ΚΟ, και θα τράξουμε την ευκαιρία να σας ρωτήσουμε κάποια πράγματα αναφορικά με το επιστημονικό σας, ερευνητικό σας έργο. Σε τι σημείο βρίσκεστε αυτή τη στιγμή? Γεια σας, είναι χαρά μου που βρίσκομαι στο νησί μας. Πάντα είναι ωραία να έρχομαι να βλέπω φίλους, γνωστούς, συγγενείς και να ξαναενώνομαι με το νησί μου. Τις ρίζες σας πάντως δεν τις αφήνετε, δεν τις ξεχνάτε, είστε κάθε καλοκαίρι. Όχι, και το διαφημίζω και στην Αμερική όπου βρεθώ, ειδικά στο κομμάτι το ιατρικό που είναι και το νησί του Ιπποκράτη. Όπου βρεθώ και όπου σταθώ διαφημίζω το νησί μας.
Άρα δηλαδή και την υποκρατική ιδέα και τη φιλοσοφία και το νησί μας ουσιαστικά εσείς το προωθείτε αυτό στην Βοστόνη, μιας και ο κόσμος με τον οποίο συναναστρέφεστε είναι ιατρικός κόσμος. Το προωθώ και μάλιστα αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να γίνει γνωστό στο εξωτερικό ότι ο Ιπποκράτης ήταν αναπτυκτικό. Γιατί όλοι στην ιατρική σχολή ξέρουν ότι ο Ιπποκράτης ήταν Έλληνας, αλλά σχεδόν κανένας δεν ξέρει ότι ήταν αναπτυκτικό. Και με ενοχλεί αυτό όταν λέω ότι είμαι αναπτυκτικό και δεν ξέρουν τι σημαίνει κός και πρέπει να τους εξηγήσω το τι είναι. Και εκεί πέρα πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε δουλειά και από εδώ αναπτυκτικό και εμείς που είμαστε στο εξωτερικό να προσπαθήσουμε να δώσουμε σε όλους αυτούς που είναι στην ιατρική, στο ιατρικό επάγγελμα να καταλάβουν και να ξέρουν το τι σημαίνει κός. Πάμε τώρα στο κομμάτι το ερευνητικό. Σε τι σημείο βρίσκεστε? Υπάρχει κάποια έτσι έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη ή κάτι το οποίο έχετε ανακαλύψει, μιας και το κομμάτι σας είναι το ερευνητικό? Η έρευνα που κάνουμε είναι πολύ επίπεδη. Ασχολούμαστε με κερατοπροθέσεις που είναι τεχνητοί κερατοειδείς για ανθρώπους που έχουν τύφλωση στο μπροστινό τμήμα του ματιού. Εκεί πέρα έχουμε φοβερές εξελίξεις. Αναλάβαμε πριν από ένα χρόνο, εγώ έγινα διευθυντής στο κομμάτι του R&D και του Regulatory Affairs στην κερατοπρόθεση της Βοστόνης και ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι να αναπτύξουμε μια κερατοπρόθεση η οποία θα έχει πολύ μικρά complications με τα εγχειρητικά. Συγγνώμη, ξεχνάω και τα ελληνικά μου. Τα επιστημονικά, έτσι λίγο, το οποίο δεν τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, όταν λέτε κερατοπρόθεση, τι ακριβώς εννοείται? Είναι ένας κερατοειδής, ο οποίος είναι τεχνητός. Και αυτό προορίζεται για άτομα τα οποία έχουν πάθει, παράδειγμα, ένα έγκαυμα ή έχουν κάποια πάθηση αυτοάνωση, όπως Steven Johnson, και γίνονται τυφλοί από το μπροστινό τμήμα του οφθαλμού, τον κερατοειδή. Είναι ελπίδα σε ανθρώπους που δεν έχουν όραση για τους λόγους που αναφέρετε? Ναι, η κερατοπρόθεση ξεκίνησε ο καθηγητής μου, ο οποίος είναι ο Κλάς Ντόλμαν και μάλιστα πέθανε πριν από 2 μέρες και είμαστε όλοι πολύ sad. Έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν 15-20 χρόνια. Έχουν θεραπευθεί περίπου 20.000 ασθενείς παγκοσμίως. Πρόσφατα. Άρα δεν είναι στο κομμάτι το ερευνητικό, εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται, ναι. Και πρόσφατα κάναμε μια καινούργια κερατοπρόθεση, η οποία έγινε και αυτή approved, πήρε την έγκριση του FDA. Και τώρα δημιουργούμε μια καινούργια, τρίτης γενιάς, η οποία προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε με την χειρητικά. Δηλαδή, μετά από μια τέτοια επέμβαση, πολλές φορές οι ασθενείς μπορούν να αναπτύξουν γλαύκωμα ή να πάθουν μολύνσεις και να χάσουν το μάτι τους σαν αποτέλεσμα αυτών. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τώρα, να δημιουργήσουμε μια κερατοπρόθεση, ένα τεχνητό κερατοειδή, ο οποίος θα έχει πολύ μικρό ρίσκο με το χειρητικό, έτσι ώστε να διατηρηθεί η όραση, όχι μόνο να αποκτήσουν όραση, αλλά να διατηρήσουν την όρασή τους για πολλά χρόνια. Για τις κερατοπροθέσεις που έχουν πάρει την έγκριση του FDA και της Ευρώπης, είναι παντού. Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές χώρες που και στην Ελλάδα ακόμα γίνονται. Και στην Ελλάδα γίνονται? Ναι, γίνονται. Σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή ιδιωτικά? Όχι, είναι ιδιωτικά κυρίως γιατί δεν καλύπτονται από την ασφάλεια. Άρα δεν έχει. Και μάλιστα οι γιατροί αυτοί που κάνουν τις επεμβάσεις έχουν εκπαιδευτεί πάνω στην Αμερική μαζί μας. Αλλά γίνονται παντού, σε όλο τον κόσμο. Τώρα, αυτές που αναπτύσσουμε εμείς είναι ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τον Αμερικανικό στρατό, γιατί έχουν όφελος από τέτοιου είδους εμφυτεύματα. Και σύντομα ξεκινάμε πάλι για μελέτη φάση πρώτη για ανθρώπους. Δηλαδή μέσα σε αυτό το χρόνο που έρχεται θα ξεκινήσουμε τη μελέτη. Η χώρα μας έτσι εναρμονίζεται με αυτές τις νέες τακτικές. Πώς βλέπετε γενικότερα το σύστημα της υγείας εδώ και ειδικά στο κομμάτι του οφθαλμού? Είμαστε σε καλό επίπεδο στην οφθαλμολογία. Βέβαια υπάρχει πολύ ιδιωτική πρωτοβουλία σε αυτό. Ίσως τα πανεπιστήμια να είναι λίγο πίσω σε μερικά πράγματα, αλλά σε ιδιώτες και άτομα τα οποία έχουν φύγει λιγάκι στο εξωτερικό και έχουν μετεκπαιδευτεί μετά την οφθαλμολογία, μπορώ να πω είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Απλά δεν έχουμε μεγάλη παρουσία σε συνέδρια, σαν Ελλάδα δεν έχουμε μεγάλη παρουσία σε συνέδρια, έτσι ώστε να φαίνεται αυτό. Αλλά έχουμε κάνει μεγάλες ανακαλύψεις στην Ελλάδα και από την Κρήτη και από άλλα τμήματα και στην Αθήνα. Έχουμε κάνει μεγάλες ανακαλύψεις οι οποίες, και πρωτόκολλα που ακόμα χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό.
Πώς είναι η συνεργασία σας με Έλληνες επιστήμονες όταν έρχονται για να εξειδικευτούν στο κομμάτι αυτό το οποίο εσείς έχετε? Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι στο Harvard, στην οφθαλμολογία του Harvard, στο κομμάτι του αμφιβληστροειδή, είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Μάλιστα, ο διευθυντής του αμφιβληστροειδή, του τμήματος του αμφιβληστροειδή, είναι Έλληνας, ο Δημήτριος Βάβας. Και προηγουμένως ο διευθυντής ήταν πάλι Έλληνας από την Λέσβο, ο Γραγουδάς. Άρα οι Έλληνες στο εξωτερικό μεγαλουργούν, έτσι. Ναι. Στο κομμάτι τώρα του κερατοειδή που είμαι εγώ, δεν είχαμε πολλούς Έλληνες. Είχαμε κάποιους που περάσανε, όπως ο Κανελόπουλος για παράδειγμα. Υπάρχουν μεγάλα άτομα που έχουν περάσει βέβαια και έχουν κάνει μεγάλες ανακαλύψεις, όπως ο Τόνι Άδαμις, είναι Έλληνας, ο οποίος πέρασε, μάλιστα ήταν φέλο του καθηγητή μου, και αυτός είναι που ανακάλυψε το πρώτο φάρμακο, το anti-VGF, για τη γεροντική εκφύλιση της οχράς, που τώρα μπαίνει σε, κάνουν ενέσιση τα άτομα τα οποία έχουν τη γεροντική εκφύλιση και έχουν σταθεροποίηση της πάθησης. Αυτό το ανακάλυψε Έλληνας Αμερικάνος μέσα στο Harvard. Τώρα σε αυτό το σημείο, σε ποιο κομμάτι συνεχίζετε η έρευνά σας? Αυτό που κάνουμε εμείς είναι η καινούργια κερατοπρόθεση. Έχουμε αναπτύξει επίσης ένα καινούριο αντίσωμα, το οποίο λέγεται bispecific, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά πάλι είναι για άτομα που έχουν γεροντική εκφύλιση της οχράς. Έχουμε περάσει κάποιες προκλινικές μελέτες. Τώρα ξεκινάμε μελέτες σε πίθηκους. Και μετά από αυτό θα πάμε σε ανθρώπους. Το φάρμακό μας, τουλάχιστον σε πρικλινικά που έχουμε δοκιμάσει σε παρόμοιες παθήσεις, έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή και κάνουν ενέσεις ασθενείς. Αν δουλέψει με τον ίδιο τρόπο σε ασθενείς, θα είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Βρίσκεσαι τώρα σε ένα ανώτατο επίπεδο στο Harvard που είναι η κορυφή. Ποιους άλλους στόχους? Ο μοναδικός στόχος είναι να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε την τύφλωση. Αυτό είναι το mission, αυτή είναι όλη η πορεία που θέλουμε να έχουμε. Τα υπόλοιπα, τα οφίσια και όλα τα υπόλοιπα έρχονται από μόνα τους, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε σωστή έρευνα, να κάνουμε έρευνα η οποία είναι εφαρμοσμένη, όχι απλά έρευνα, να εφαρμόζεται δηλαδή σε ανθρώπους και να προσπαθήσουμε να γιατρέψουμε όσο πιο πολύ μπορούμε τους ασθενείς. Έχετε έτσι στοιχεία από τις μελέτες που έχετε κάνει και την εφαρμογή τους, πόσοι άνθρωποι έχουν θεραπευτεί? Τουλάχιστον από την κερατοπρόθεση ξέρουμε ότι έχουν θεραπευτεί 20.000 άτομα μέχρι στιγμής. Από τις μελέτες της ηλικίας, γνωρίζουμε έτσι περίπου και συνηλικίες οι άνθρωποι που είναι πιο εύκολο να θεραπευτούν? Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως νέοι, γιατί οι πιο πολλοί που τυφλώνονται είναι από εγκάβματα. Και αυτοί βρίσκονται στη βιομηχανία, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως στην Κίνα για παράδειγμα ή στην Ινδία. Και το εργατικό δυναμικό είναι σχετικά νέο, δηλαδή της τάξης των 25-30 χρονών. Σαφώς υπάρχουν και μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά ναι, είναι νέοι άνθρωποι, άντρες κυρίως, και κυρίως μετά από χημικά εγκαύματα. Μάλιστα. Κλείνοντας, πότε θα σας ξαναδούμε καταρχήν στο νησί μας εδώ? Ελπίζω το επόμενο καλοκαίρι να ξαναέρθω. Και το άλλο που ελπίζω επίσης κάποια στιγμή να με αξιώσει ο Θεός να κάνω, είναι να δημιουργήσω ένα πρόγραμμα όπου ένα-δύο φοιτητές που τελειώνουν την ιατρική σχολή του Harvard να μπορούμε να τους φέρνουμε εδώ και να κάνουν τον όρκο του Ιπποκράτη στο Ίδρυμα και στο Ασκληπείο. Μια πολύ ωραία πρόταση, η οποία φαντάζομαι ότι χρειάζεται και κάποιους να σας βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει και από πλευράς ίσως εδώ της τοπικής αυτοδιοίκησης που μπορεί να ενισχύσει αυτή την πρόταση? Αυτό πρέπει να είναι συνέργεια εδώ με τη σχολή πάνω του Harvard. Θα πρέπει να συζητήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να βρω κάποιο είδους χρηματοδότηση στην Αμερική, έτσι ώστε να μην επιβαρύνω την κοακή κοινωνία. Αλλά οποιαδήποτε βοήθεια υπάρχει εδώ ή χρηματοδότηση από εδώ, από ιδρύματα που ενδιαφέρονται πάνω στην προώθηση του υποκρατικού
τμήματος θα ήταν welcome για να το κάνουμε. Σφίγγει συνεχώς ο κλοιός για τα ανασφάλιστα οχήματα και τους οδηγούς τους. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενημερώνει το κοινό πως η νέα διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου και εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων προβλέπει τα εξής. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος και εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ηλεκτρονικών ελέγχων οχημάτων για τον εντοπισμό παραβάσεων που αφορούν την υποχρέωση ασφάλισης, την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε κέντρο τεχνικού ελέγχου οχημάτων. Ο ηλεκτρονικός έλεγχος θα διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τουλάχιστον μία φορά ανά ημερολογιακό εξάμηνο. Στα εκκλησιαστικά τώρα, πλήθος πιστών παρευρέθηκε χθες βράδυ στο πανηγύρι που διοργάνωσε η Ενωρία των Αγίων Πάντων στο Ιερό Εξοκλήσι της Αγίας Μαρίνας στην περιοχή του Αγίου Φωκά της οικογένειας Μαρκάκη που λειτουργεί από το 1993. Αμέσως μετά τον πανηγυρικό εσπερινό για την εορτή της Αγίας Μαρίνας ακολούθησε νησιώτικο γλέντι με ζωντανή μουσική, παραδοσιακούς οργανοπαίκτες, χορό και παραδοσιακό φαγητό που ετοίμασαν ευλαβικά ενωρίτες και εθελοντές της Εκκλησίας των Αγίων Πάντων και του Αγίου Αθανασίου. Αθανασίου εδώ, βοηθάτε κι εσείς, έτσι. Ε, σας βλέπω όλες, είστε επιποδός. Βοηθάτε όμως κι εσείς κάθε χρόνο. Βοηθάμε. Πόσα ντολματάκια έχετε τη λήξη σήμερα. Θα μαστρήσαμε. Πολλά. Μαρέ, και εσύ βοηθάς. Έκανα και εγώ ντολμαδάκια. Άρα είσαι από τις νεότερη γενιά που βοηθάς. Ναι, έρχομαι εδώ, μαθαίνω εδώ, βοηθάω, να σερβίρουμε, να βοηθήσουμε. Άρα και να η νέα μάθουμε, γενιά κοντά να μάθουμε βασικά τους παλιούς, γιατί άμα δεν μάθουμε κι εμείς, ποιος θα μάθει. Σου αρέσει γενικά αυτή η βοήθεια που προσφέρεις. Ναι. Και μαθαίνεις και από τις μεγαλύτερες. Ναι. Εσείς πόσα χρόνια βοηθάτε κι εσείς? Εγώ είμαι αδερφή του Γιάννη Μαρκάκη. Α, είστε οικογένεια. Βέβαια. Εσείς κάθε χρόνο ενωμένες οικογένεια, έτσι. Ναι, παίρνω ρεύμα. Πόσες μέρες προετοιμάζεστε? Έχουμε τώρα 2 εβδομάδες. Γιατί είναι και η καθαριότητα. Έτσι, έτσι. Ναι. Αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που έρχεστε και σας ευχαριστούμε. Και εσάς και όλον τον κόσμο. Παρόλο που είναι σε ένα σημείο πολύ δύσκολο. Όχι, έρχεται κάθε χρόνο. Πολύς κόσμος. Να είστε καλά. Σήμερα το έχεις τάμα, θα έρθεις να βοηθάς κάθε χρόνο. Ναι. Μα είναι κουμπάρος μου ο Μαρκάκης, οπότε πρέπει να έρθω να το βοηθάω. Εδώ, οικογένεια. Κύριε Μαρκάκη, είστε ο ιδιοκτήτης εδώ της περιοχής, εδώ που είναι δεσπόζητο εξοκλήσει της Αγίας Μαρίνας, να μας πείτε για αυτό το παραδοσιακό πανηγύρι που πλέον ο κόσμος το αγκαλιάζει. Βλέπουμε και φέτος ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Αρκετά. Είναι από το 1993 γίνεται αυτό. Και κάθε χρόνο
Για φέτος είναι βοηθάει και ο καιρός, είναι πολύ καλός ο καιρός. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ανήκει εδώ στην ενορία των Αγίων Πάντων και πανηγυρίζει κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο. Βλέπουμε εδώ ότι είναι πολλές οι εθελόντρες και εθελοντές που βοηθούν. Πάρα πολύ και από το πρωί μαγειρέματα, τα ντολμαδάκια, γυναίκες των Αγίου Αθανασίου, η ενορία έχει βοηθήσει. Βοηθάει και η ενορία του Αγίου Αθανασίου. Ναι, είμαστε. Και τι καλό έχετε μαγειρεμένα εδώ σήμερα. Τα ντολμαδάκια, η γίδα βραστή παραδοσιακή που κάθε χρόνο γίνεται. Πυρηνό καπουργιστό βλέπω εδώ. Όχι, δεν είναι καπουργιστό. Κατσίκα. Η γίδα είναι. Η γίδα είναι. Το ρύζι. Ρύζι. Και το αυτά. Το κρασουτήρι. Σαλατούλα. Πάρα πολύ ωραία. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Και πώς νιώθετε έτσι που ο κόσμος έχει αγαπήσει πολύ αυτό το εδώ εξοκλήσι που δεσπόζει σε ένα υπέροχο σπίτι. Είναι οικογενειακό. Η όλη μας οικογένεια έχει συμβάλει για να γίνει όλο αυτό. Χρόνια τώρα. Εγώ το έχουμε κάνει για τη μνήμη του πατέρα μου και της μάνας μου. Και κάθε χρόνο προσπαθούμε να το πληθεί. Και η νέα γενιά, τα παιδιά σας, η οικογένεια κοντά, ναι. Όλοι. Ναι. Όλοι. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Mediterranean College Αθήνας Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης και το ΙΕΚΑΛΦΑ Αθήνας Πειραιά Γλυφάδας και Θεσσαλονίκης προκυρήσει συνολικά 9 υποτροφίες διδάκτρων για το ακαδημιακό έτος 2024-2025. Στα πολιτιστικά τώρα, το κλασικό παραμύθι που ανέθρεψε και μάγεψε γενιές μικρών και μεγαλύτερων θεατών, το αγαπημένο λαϊκό παραμύθι «Ο παπουτσωμένος γάτος», παρουσιάστηκε στην ΚΟ από την παιδική σκηνή του Γιάννη Χριστόπουλου χθες βράδυ στο νέο στάδιο Ανταγόρας, στο πλαίσιο των Θερινών Ιπποκρατίων. Ένα έργο με πολλαπλά μηνύματα που εξυμνεί τη φιλία, την αγάπη και την αλληλεγγύη. Γεια σας Χριστόπουλου, για άλλη μια φορά εδώ στην ΚΟ, στο νησί μας, με πάλι μια παιδική παράσταση, ένα κλασικό παραμύθι του παπουτσωμένου γάτου. Πείτε μας έτσι δύο λόγια για την παράσταση, για ένα παραμύθι το οποίο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από όλες τις γενιές. Έχει όντως αγαπηθεί από όλες τις γενιές. Είναι ένα παραμύθι το οποίο έχει περάσει από τα χέρια αρκετών συγγραφέων και έχει αλλάξει πολλές μορφές.
Το οποίο αυτό καθ' αυτό το παραμύθι έχει από όλα τα μηνύματα, και καλά και κακά, τα έχει λίγο μπέρδεμα. Όμως έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο. Mm-hmm. Αυτός ο γάτος έχει κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το μαγευτικό. Η εξυπνάδα του, η πονηριά του εμπνέει πολύ κόσμο και τα παιδιά φυσικά που έχουν αυτό το παιχνιδιάρικο χαρακτήρα. Έτσι και στο δικό μας λοιπόν το έργο. Ο Παπουτσωμένος Γάτος είναι ένας γάτος ο οποίος ξεκινάει από μια δύσκολη κατάσταση, τέλος πάντων, και ζητάει τη βοήθεια από μια οικογένεια να φάει απλά πράγματα. Όμως ο γιος, ο μεγάλος γιος και η μεσαία κόρη της οικογένειας αυτής δεν είναι πολύ φιλική και ευσπλαχνική προς το γάτο, εκτός από τον Μάρκο, τον μικρό το γιο, ο οποίος του δίνει και φαγητό, του δίνει το φαγητό του, γιατί δεν είναι καμιά πλούσια οικογένεια. Του δίνει το φαγητό του και το βοηθάει. Έτσι και ο γάτος αυτός με τη σειρά του θα βοηθήσει τον Μάρκο να σώσει το βασίλειο από πολέμους, από έναν δράκο, και φυσικά να παντρευτεί την πριγκίπισσα. Άρα είναι πολλά τα μηνύματα τα οποία μέσα σε λίγα λόγια μας είπατε μόλις, έτσι. Ακριβώς. Και για τον πόλεμο, αλλά και για την σχέση των ανθρώπων με τα ζώα, και ειδικά με τον γάτο που είναι από τα πιο αγαπημένα κατοικίδια των ανθρώπων. Και τις αξίες των ανθρώπων, φυσικά, έτσι. Η ευγένεια, η αλληλεγγύη, φυσικά. Έχει πολλά μηνύματα και το έργο το δικό μας και γενικά το παραμύθι, το κλασικό. Φυσικά αυτό δεν είναι ακριβώς το κλασικό έργο, είναι λίγο πιο μεταφρασμένο, διασκευασμένο για πιο σύγχρονα παιδιά, πιο σύγχρονο κόσμο. Αυτά. Τώρα όσο αφορά και το παιδικό θέατρο, πάντα είμαστε χαρούμενοι σαν ηθοποιοί, γενικά σαν δημιουργοί. Είναι μας το πιο δύσκολο κοινό και το πιο απαιτητικό, τα παιδιά. Τα παιδιά είναι οι πιο ειλικρινείς, θα έλεγα, θεατές. Άμα τους αρέσει κάτι, θα το παρακολουθήσουν. Άμα γι' αυτό ίσως είναι και το πιο δύσκολο σε εισαγωγικά. Ναι. Κοινό. Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, το παιδί δεν θα σου χαριστεί. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν θα σου χαριστεί ποτέ. Ευτυχώς δεν ξέρω αν μας χαρίζονται ή όχι. Πάντως μας παρακολουθούν και το χαίρονται. Και αυτό ευχαριστούμε και εμείς τα παιδιά με τη σειρά μας. Μας δίνουν την ευκαιρία να είμαστε εδώ, να είμαστε παρόντες και να είμαστε σύγχρονοι. Θεωρείτε ότι παραμύθια όπως είναι ο Παπουτσωμένος Γάτος αντέχει στον χρόνο, γιατί περνάει αυτά τα μηνύματα ζωής και δεν έχει να κάνει με την βία και με όλα τα μηνύματα που έτσι τα σύγχρονα, να το πω, παραμύθια έτσι μέσα από τα σύγχρονα παραμύθια περνάνε στα παιδιά? Θα έλεγα όχι ακριβώς. Θα έλεγα ότι τα παραμύθια είναι πάντα σύγχρονα ακριβώς επειδή είναι παραμύθια και είναι εύπλαστα. Είναι ένας μύθος, όπως θέλεις πες το να. Και κάθε φορά ο κάθε συγγραφέας, ο κάθε δημιουργός έρχεται στην εποχή του να το διασκευάσει για αυτό που θέλει να πει εκείνη την εποχή. Η περιοδία συνεχίζεται, φαντάζομαι. Συνεχίζεται. Τώρα ξεκινάμε τη βασική περιοδία. Έχουμε ξεκινήσει από το Φεβρουάριο, βέβαια. Αλλά συνεχίζεται και θα συνεχίσει, ελπίζουμε, μέχρι και τον Οκτώβρη. Ελπίζουμε να περάσουμε όλη την Ελλάδα και να είμαστε καλά και εξωτερικό. Θα δείξει. Αν μπορούσα για να σας μεγαλώσω σωστά και να σας προσφέρω το καλύτερο που είχα. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ήρθε η ώρα. Τι συμβαίνει, γιατί κακός ο Άργος? Ήρθε η ώρα να, τι νομίζω ότι θέλει να μας πει? Ω, πού να ξέρω. Σκέψου. Λες να ήθελε να μας πει? Για την κληρονομιά μας. Μα κάνουμε τότε που είδε την πριγκίπισσα στην γιορτή των λουλουδιών. Όλο παραμιλάει στον ύπνο του. Και δεν νομίζει πως θα γυρίσει ποτέ να τα κοιτάξει. Από την αρχή κουνήθηκες. Έλα, δύο, τρία, στοπ! Έλα, δύο, τρία, στοπ! Ένα, δύο, τρία, στοπ! Κέρδισα! Από τι κέρδισες? Αυτό το βρωμό θα το πήγε μες στην έξι! Ναι, έτσι είναι! Πάρ' το πότε θα μας γεμίσει ψήλους! Απλώς ψάχνει για φαγητό. Δεν φταίει αυτό που είναι πεινασμένο. Ας μοιράζεσαι το φαγητό σου μαζί του τότε. Δεν έχω πρόβλημα να μοιράζομαι. Νομίζω υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή από το να φροντίζουμε μόνο τον εαυτό μας. Κάνε ό,τι θέλεις, αδελφέ. Αλλά να ξέρεις, δεν είσαι ο πιο αδύναμος από εμάς επειδή είσαι ο πιο μικρός. Αλλά γιατί συνεχώς μοιάζεσαι για πλάσματα που δεν μπορούν να μας βοηθήσουνε. Μπορεί να είμαι αδύναμος, αλλά πιστεύω στην καλοσύνη και τη συμπόνια. Τι συμβαίνει, παιδιά μου? Πατέρα, αυτό το βρωμόγατο που έχει μαζέψει ο Μάρκος μπαίνει όλη την ώρα μες στα πόδια μας. Εμείς δεν το θέλουμε το γατί μέσα στο σπίτι. Άλλο να στο μαραταΐζουμε. Αν του δίνατε όλοι από μία μπουκιά, δεν θα έλειπε από κανένα σας. Και θα χόρτενε και ο γάτος.
Ας του δώσει ο Μάρκος το δικό του φαγητό. Εγώ δεν θέλω να έχω καμία σχέση με αυτό το γρατί. Σύμφωνο. Αυτό θα θέλει να σας τον ταΐσει. Μπορεί κάποια στιγμή να σας φανεί χρήσιμος. Ο γάτος. Χρήσιμος ένας γάτος. Πόσα, 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 πόσα ξενύχτια. Θέλει, 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 θέλει αγάπη. Πόση αγάπη. Ψωμική υπομονή σε ένα δουλάπι και στον αγώνα, και στον αγώνα, δόντια και νύχια. Αποκτά περιόριστη δύναμη και κύρος. Άρα, κινδυνεύει και ο βασιλιάς και η πριγκίπισσα αγάπη. Ναι, παιδί μου, όλοι κινδυνεύουν στον πόλεμο, όχι μόνο οι άρχοντες, αλλά και απλοί άνθρωποι ακόμα περισσότερο. Χάνονται ζωές, σπίτια, περιουσίες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από τον πόλεμο. Πόσα, 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 πόσα ξενύχια. Θέλει, 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 θέλει αγάπη. Πόση αγάπη, πόση θέλει νύχτα. Ψωμική υπομονή σε ένα δουλάπι. Και στον αγώνα, και στον αγώνα. Κόντια και νύχια. Θυμοτυπική επίσκεψη στα Δωδεκάνησα και συγκεκριμένα στη Ρόδο και στην ΚΟ πρόκειται να πραγματοποιήσει από την Παρασκευή 19 Ιουλίου έως και την Δευτέρα 22 του μήνα ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας στην Ελλάδα και διακεκριμένος διπλωμάτης κύριος Ανδρέας Κάιντλ εξ αφορμής των εκδηλώσεων μνήμης για τον εκτοπισμό των Ελλήνων Εβραίων της Ρόδου από τους Ναζί που θα πραγματοποιηθούν στην ιστορική συναγωγή Καχάλ Σαλόμ στην παλιά πόλη της Ρόδου την Κυριακή 21 Ιουλίου. Συνεχίζουμε το Δελτίο Ειδήσεων με την ατζέντα εκδηλώσεων στο πλαίσιο των θερινών υποκρατίων του 2024. Μουσική εκδήλωση κλασικής και σύγχρονης μουσικής με τους μαθητές της Σχολής Μουσικής της Μαρίας Ορφανουδάκη σήμερα στον αύριο χώρο του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου ΚΟ με ώρα έναρξης στις 7 το απόγευμα. Την Παρασκευή συναυλία με τον Νίκο Οικονομόπουλο στο νέο γήπεδο Ανταγόρας ΚΟ στις 9.30 το βράδυ με εισιτήριο. Συναυλία με Πανσέλινο συντροφιά με τη Λένα Αλκαίου την Κυριακή στο Ρωμαϊκό Οδείο ΚΟ στις 9 το βράδυ. Και πάμε τώρα στην αθλητική μας επικαιρότητα με τον συνάδελφο Γιώργο Πίτση. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την Κυριακή 21 Ιουλίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές της ΑΕΚΟ με σκοπό την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που θα οδηγήσει την ομάδα τα επόμενα χρόνια στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ 12 Νήσου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προσθεθούν νέα άτομα στο ΔΣ του Συλλόγου. Με την ολοκλήρωση του καλοκαιρινού καμπ πετοσφαίρισης υπό την επίβλεψη του Σέρβου Ομοσπονδιακού προπονητή Ζέλκο Σεπάνοβιτς, που διεξήχθη στο κλειστό γυμναστήριο από τις 17 Ιουνίου και τις 3 Ιουλίου, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική χρονιά για τα τμήματα βόλεϊ του Συλλόγου. Ο Στράτος Μπίλης και οι συνεργάτες του ήδη προετοιμάζονται για τη νέα χρονιά, με τον σύλλογο να αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο γυναικείο πρωτάθλημα. Ποδοσφαιριστής της αναγέννησης Σφινδύ θα παραμείνει και τη νέα χρονιά ο Στέργος Βρέτης, που ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Πράσινους. Παράλληλα, η ομάδα του Στέφανου Χαντισεβαστού ανανέωσε την συνεργασία της και με τον Γιώργο Γεροβασίλη, ο οποίος θα είναι και προπονητής στις ακαδημίες της ομάδας. Το δικό του τουρνουά 3-on-3 θα διοργανώσει ο Έλος Κεφάλου. Στις 3 και στις 4 Αυγούστου θα περιμένουν όλους τους φίλους τους στο ανοιχτό γήπεδο του χωριού για μπασκετική δράση και παράλληλα ένα ξεκούραστο και απολαυστικό διήμερο στην περιοχή. Σε λίγες ημέρες η ομάδα της Κεφάλου θα ανακοινώσει όλες τις λεπτομέρειες για το τουρνουά, το οποίο θα συγκεντρώσει και φέτος μικρούς και μεγάλους. Στην πλατεία Συντάγματος θα ολοκληρωθεί το σιρκουί του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley 2024, που θα αναδείξει τους φετινούς πρωταθλητές. Στην διοργάνωση του Athens Finals θα συμμετάσχουν αθλητές από τα Δωδεκάνησα, καθώς το κυρίως σταμπλό βρίσκεται ο κόουτς Δημήτρης Χατζηνικολάου με συμπαίκτη τον Σταύρο Ντάλα, ενώ μέσω των προκριματικών αναμένεται να διεκδικήσουν μια θέση στο κυρίως σταμπλό ο ροδίτης Δημήτρης Καλλιώζης με συμπαίκτη τον κόου Γιάννη Καρδούλια. Βρίσκεται λύση στο ναό Πηλίου σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφού μετά τις απαραίτητες διεργασίες από τα μέλη της ομάδας έχουν βρεθεί άνθρωποι που αναμένεται να απαρτίζουν το νέο ΔΣ των Βυσσινή την επόμενη διετία. Ο ΑΟ Πηλίου θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και παρότι για μεγάλο διάστημα δεν υπήρχε κινητικότητα στα διοικητικά, φαίνεται τελικά να βρίσκεται λύση για την ομάδα που τα τελευταία χρόνια μας εκπροσώπησε επάξια στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Βρίσκεται λύση στον ΑΟ Πηλίου σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αφού μετά τις απαραίτητες διεργασίες από τα μέλη της ομάδας έχουν βρεθεί άνθρωποι που αναμένεται να απαρτίσουν τον νέο ΔΣ των Βυσσινή για την επόμενη διετία.
Ο ΑΟΠ Ηλίου θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και παρότι για μεγάλο διάστημα δεν υπήρχε κινητικότητα στα διοικητικά, φαίνεται τελικά ότι θα βρεθεί λύση για την ομάδα που τα τελευταία χρόνια μας εκπροσώπησε επάξια στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν την Κυριακή στις 7 στην έδρα του Αγίου Γεωργίου, όπου έχουν προγραμματιστεί και οι εκλογές του σωματείου. Ο Μάνοβιτς, βάλα θα περάσει παράλληλα από την εστία και θα καταλήξει πλάγιο στο 29. Και τον Πινέιρο πίσω από τον Σγκούρι. Βραβήξει από την φανέλα τον Μπρέμπο ο Κόρτσαμ και είναι και κίτρινη κανονικά αυτό. Από κεφαλιά παίκτη της ΑΕΜ Εικόνου η μπάλα πήγαινε προς τα πίσω. Ο Κόρτσαμ τράβηξε από την φανέλα τον Μπρέμπο στο 30. Κόρτσαμ που έχει και μια κίτρινη στο 32. Μπριλάκης θα αφήσει, ο Χατζηβασίλης θα εκτελέσει μπάλα στο τείχος, ο Κόρτσαμ θα πάρει την κεφαλιά, η μπάλα μένει στην περιοχή, ο Τζανουλίνος μια κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Τζανουλίνος είναι αυτός που θα πατήσει ψηλότερα όλων και με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Διαμαντή για να πάρει προβάδισμα ο ΑΟΠ Ηλίου σε μια φάση που συζητήθηκε αρκετά στο ξεκίνημά της. Στο 32ο λεπτό οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ με τον Τζανουλίνο με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Διαμαντή για να κάνει το 1-0. Ανοίγει αριστερά για τον Μεντί. Ο Μεντής η σέντρα του με τα αριστερό. Ο Μπρέμπο στην περιοχή. Ο Κόρτσαμ, ο Βουκομάνοβιτς, ο Εσαλέ. Το πλασέ του Εσαλέ στα δίχτυα. Υπέροχο τέρμα του Εσαλέ που στάθηκε, είδε τέρμα, σημάδεψε την δεξιά γωνία του Διαμαντή. Και ο ΑΟΠ Ηλίου μέσα σε 2 λεπτά πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα με ένα καταπληκτικό πλασέ του Εσαλέ που σημαδεύει την δεξιά γωνία του Διαμαντή και ο ΑΟΠ Ηλίου παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Αρτούρ Εσαλέ, 2-0 οι γηπεδούχοι. Πινέιρο θα περάσει, θα πέσει, τίποτα λέει ο Αμιανάκης. Ο Σγκούρι θα γυρίσει πάρα πολύ ωραία. Ο Μούλας τα απομακρύνει σε πρώτη φάση, ο Σγκούρι συνεχίζει κόντρες κόρνερ. Η απομάκρυνση, το σουτ δυνατό, άστοχο. Από τον Κέμπε απειλή στο 48 η ΑΕΜ Εικόνου. Κινείται κάθετα, ο Δρόσος θέλει να περάσει, θα μπει στην περιοχή ο Δρόσος, θα κάνει το γύρισμα. Την μπάλα θα περάσει από τον Χατζηνικολάου, προσπάθησε να μπει στην φάση. Μεντής και πάλι, ο Τζανουλίνος το γέμισμα. Ο Δρόσος θα περάσει, ο Δρόσος το σούτ στα δίχτυα. Το γέμισμα του Τζανουλίνου, ο Δρόσος μπέρδεψε και πέρασε και τον Κέμπε. Και με το αριστερό σημαδεύει την αριστερή γωνία του Διαμαντή με τους γηπεδούχους στο 62ο λεπτό να κάνουν το 3-0. Σέντρα Τζανουλίνου, ο Δρόσος κατέβασε πάρα πολύ ωραία. Δεν μπόρεσε να απομακρύνει ο Κέμπε. Με τον Δρόσο με αυτό το διαγώνιο σούτ με τα αριστερό να στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Διαμαντή και να κάνει το 3-0 για τον ΑΟΠ Ηλίου στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκτέλεση του κόρνερ, κεφαλιά, εντυπωσιακή απόκριση στο αριστερό παραθυράκι από τον Καζέλη, την κεφαλιά του Ρέτσου. Με το δεξί ξεκίνησαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις οι δικηγόροι της ΚΟΟ που επικράτησαν στη δική τους πρεμιέρα για το 15ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων της ομάδας της Λάρνακας Αμόχωστου με 63-53. Η ομάδα μας ανέβασε στη τετάρτη την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, είχε πιο καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία και έφτασε στο ροζ φύλλο αγώνος. Πρώτος σκόρ ήταν ο Ζαφίρης Δρόσος, έχοντας βοήθεια τον Γιώργο Ρημελιώτη και τον Δημήτρη Δρόσο. Με το δεξί ξεκίνησαν τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις οι δικηγόροι της ΚΟ που επικράτησαν στη δική τους πρεμιέρα για το 15ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγόρων της ομάδας της Λάρνακας Αμόχωστου με 63-53. Η ομάδα μας ανέβασε στη τετάρτη την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο, είχε πιο καθαρό μυαλό στα κρίσιμα σημεία και έφτασε στο ροζ φύλλο αγώνος. Πρώτος σκόρ ήταν ο Ζαφίρης Δρόσος με 24 πόντους, 3 στα 6 δίποντα, 8 rebound, 5 assist και 4 κλεψίματα, έχοντας βοήθεια τον Γιώργο Ρουμελιώτη με 17 πόντους και τον Δημήτρη Παναγιώτη Δρόσο με 12 πόντους, 9 rebound και 7 assist. Σήμερα, κοντά στον πιο ισχυρό Πειραιά, οι ΚΟΥ δικηγόροι θα διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στους 8 του πρωταθλήματος.
Έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική εντάσει ως 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε άλλο ένα δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας. Για περισσότερη ενημέρωση και όλα μας τα ρεπορτάζ μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας cosTV.gr. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.